Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας επισημάνω ότι μέρες που είναι, καθίσατε οδυνηροί και αμήχανοι. Κάθε τέτοια ερώτηση και πιστέψτε με, ελπίζω όχι κάθε τέτοια απάντηση. Κάποια στιγμή να πάρουμε δηλαδή και μία απάντηση που να στέκει. Το κόμμα μου σας έχει κάνει ερώτηση. Πέρσι, το 20, μία τον Μάρτιο και μία τον Απρίλιο, στην οποία σας έχουμε επισημάνει πως στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, δεν είναι ένα το κέντρο κύριε Πρόεδρε, στο πίκμα της Βούλας, στο Ασβεστοχώρι, στη Θεσσαλονίκη και αλλού δηλαδή, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Βόλο, στη Βούλα, στον Πειραιά, δηλαδή πώς να σας το πω, υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, με αυξημένες ανάγκες. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι ότι λείπει προσωπικό. Ήρθε καπάκι και η πανδημία. Το ότι λείπει προσωπικό το ξέρει όλος ο κόσμος. Σας το έχουμε επισημάνει, έχουμε καταθέσει προθέσεις, προτάσεις συγκεκριμένες. Και έρχεστε τώρα οι εργαζόμενοι αυτοί που υπερβάλλουν αυτόν, επικουρικοί, 150, και έρχεται μία πανταχούσα που λέει 31 Μαρτίου απολύεστε. Μεσούσεις της πανδημίας. Την ώρα που συζητάμε για επιτάξεις. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Θεωρητικά και πρακτικά, άμα το δούμε, η απάντηση του Υπουργείου Επισήμωσης είναι θα την κατασταθούν από όλους 150. Δεν θέλουν χρόνο προσαρμογής. Δεν θέλουν να μάθουν που είναι. Είναι εύκολη η ανάπτυξη σχέσεων με αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα κέντρα πρόνοιας. Με τις αυξημένες ανάγκες. Θα την αχθεί στον αέρα ο προϋπολογισμός του Υπουργείου. Ο δημόσιος προϋπολογισμός. Τι θα την αχθεί στον αέρα για αυτούς τους 150 εργαζόμενους. Να ερχόσαστε να μας λέγατε ότι εξτρά θα πάρετε άλλους 150 και άλλους 200 και άλλους 300 και πάλι δεν φτάνουνε. Και βρίσκεται αυτή τη στιγμή την κατάλληλη, στην άνοιξη, πάνω στην πανδημία, να διώξετε 150 ανθρώπους από αυτά τα ιδρύματα, από αυτά τα κέντρα. Θέλω μία απάντηση που να αντέχει στη λογική. Ξέρω ότι μπορεί να μου κατεβάσετε 12 κανονισμούς, 5-28 αποφάσεις, 123 πράγματα, τα οποία θα μοιάζουν νομικά σωστά και τυπικά και θα είστε και εντάξει. Και θα μου πείτε ότι οι εργαζόμενοι ξέρανε και για πόσο και τοπίον δηλαδή. Οι περισσότεροι από αυτούς, ως επικουρικοί, είναι αυτοί που βγάζουν τη δουλειά, το ξέρετε. Συμβαίνει στα νοσοκομεία, συμβαίνει στα σχολεία με τους αναπληρωτές δασκάλους. Όλο ένα σε αντικατάσταση κάποιας μόνιμης και σταθερής θέσης εργασίας έρχεται και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, το φίδι από την τρύπα και το λάδι το καμένο από το τηγάνι. Σε αυτό το τσιτσίρισμα πάτε να διώξετε 150 ανθρώπους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κανέλη, νομίζω ότι είτε εντός είτε εκτός κοινοβουλευτικής διαδικασίας από εμάς παίρνετε, ή από εμένα τουλάχιστον, παίρνετε απαντήσεις τουλάχιστον ειλικρινείς και ελπίζω και ουσιώδεις. Τώρα, ως προς το κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα κέντρα κοινωνικής προστασίας, τα οποία επιβλέπει το Υπουργείο μας, ειδικά τους δημόσιους φορείς. Οι κινήσεις μας, όλο αυτό το διάστημα του 1,5 χρόνου, δείχνουν ακριβώς αυτό. Πόσο μεγάλη προτεραιότητα για μας είναι πρωτίστως η διασφάλιση της υγείας όλων των ωφελούμενων, αλλά και εξίσου η διασφάλιση και της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και της υγείας και της ευημερίας των ίδιων των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, πέραν από το ότι έχουμε καταρτήσει πολύ ουσιαστικά πρωτόκολλα ασφάλειας δημόσιας υγείας, τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τους εργαζομένους, έχουμε προβεί και σε όλες αυτές τις ενέργειες που χρειάζονται, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και τους ίδιους τους εργαζομένους. Τι εννοώ με αυτό. Ήδη από τον Μάρτιο του 2020, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε προσλάβει 500 άτομα σε όλες τις δομές αυτές, δηλαδή 1/3 παραπάνω εργαζομένους, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ωφελούμενοι των ιδρυμάτων αυτών, των δομών αυτών, μπορούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες που οφείλουμε να τους παρέχουμε και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι που ήδη εργάζονται εκεί πέρα να μπορούν στην περίπτωση που χρειάζεται να πάρουν μια άδεια ειδικού σκοπού, στην περίπτωση που οι ίδιοι οι οικογένειές τους νοσήσουν και να φροντίσουν την οικογένειά τους, αλλά και να συνεχίσουν να φροντίζουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες στους εργαζομένους.
Τώρα, επισημαίνετε κάτι το οποίο είναι σωστό. Τι, ότι δυστυχώς η χώρα μας συνεχώς παρατείνει προτάσεις συμβασιούχων. Αυτό το πράγμα η προηγούμενη κυβέρνηση για τις κοινωνικές δομές το έκανε πάνω από 4 φορές. Συγκεκριμένα από το 2015 έως το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέτεινε κατά 4 φορές συμβάσεις συμβασιούχων μέσα στις δομές μας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα? Γιατί οι εργαζόμενοι αυτοί μας χρειάζονται. Χρειάζονται στους ωφελούμενους των δομών αυτών και εμείς έχουμε υποχρέωση, όχι δικαίωμα, υποχρέωση να διασφαλίζουμε τις υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσα εκεί. Η οφειλή μας αυτή συνεπάγεται τουλάχιστον δύο πράγματα. Ένα, ότι καλύπτονται οι πάγιες ανάγκες των θεσμών αυτών και των δομών αυτών. Και δύο, ότι οι εργαζόμενοι, όπως εκεί συμφωνούμε, δεν πρέπει να αισθάνονται εργασιακή ανασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο βάλαμε τέλος σε αυτό. Και τι κάναμε? Η προηγούμενη κυβέρνηση, 6 μήνες πριν γίνουν οι εκλογές, κήρυξε 300 θέσεις, 350 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, τη σωστή διαδικασία η οποία συνταγματικά προβλέπεται, έτσι ώστε να βγουν 350 θέσεις στις δομές μας αυτές. Ουδέποτε όμως έτρεξε αυτή τη διαδικασία. Τι κάναμε? Το έκανε αυτό Δεκέμβριο του 2019, εμείς Ιούλιο του 2020 το τρέξαμε και πλέον βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες. Μετά από πολλή δουλειά, μετά από εντατική συνεργασία με τον ΑΣΕΠ, βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες. Εκεί όντως, ενώ οι πίνακες βγήκαν για όλες τις θέσεις και πολύ σωστά ο ΑΣΕΠ προβλέπει τη διαδικασία να υπάρχει ειδική μοριοδότηση βάσει εμπειρίας, σχεδόν η μισή από τις καινούργιες θέσεις δεν είναι η επικουρική. Δεν είναι άνθρωποι δηλαδή που όντως και εμείς πιστεύουμε σε αυτούς και το κράτος έχει επενδύσει σε αυτούς, οι δομές έχουν επενδύσει σε αυτούς και αυτοί καθημερινά δίνουν, όπως είπατε. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις αν οι επικουρικοί είναι καλύτεροι από τους μόνιμους, αλλά ξέρω ότι όλοι δίνουν ό,τι μπορούν στους ωφελούμενους μας. Οπότε αυτοί οι 150, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ που προσμετρά τη μοριοδότηση, φαίνεται να μην είναι μέσα. Κάναμε λοιπόν, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, δύο πράγματα. Πρώτον, τις επόμενες ημέρες. Δύο νομοθετικές ρυθμίσεις. Πρώτον, παρατείνουμε το έκτακτο προσωπικό για άλλο ένα εξάμηνο, το έκτακτο προσωπικό των 500 θέσεων για άλλο ένα εξάμηνο. Και δεύτερον, για να βοηθήσουμε τους 150 αυτούς επικουρικούς, οι οποίοι δεν βρέθηκαν μέσα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ακριβώς για αυτούς, παρατείνουμε την λήξη συμβάσεών τους μέχρι την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. Έτσι ώστε μέσα από την διαδικασία που προβλέπεται, αυτήν του ΑΣΕΠ, να μπορούν να ολοκληρώσουν τις ενστάσεις τους και βεβαίως, αν έχουν δίκιο, να δικαιωθούν και να μπορέσουν να συνεχίσουν εντός των ίδιων δομών τις υπηρεσίες τους. Ευχαριστώ. Ακούγεται ενθαρρυντικό. Μένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Ακούγεται ενθαρρυντικό. Είμαι εδώ σήμερα και μου λέτε ότι 31 του μηνός αυτοί οι άνθρωποι δεν θα απολυθούν. Θα συνεχίσουν να μισθοδοτούνται και θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και παραδέχεστε ότι είναι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο απαραίτητοι, ακόμα και αν έχουν γίνει λανθασμένες στο παρελθόν προσεγγίσεις. Ούτως ή άλλως και αυτοί οι 500 που πήρατε, πιστέψτε με, θα αποδειχθεί από τα πράγματα. Και όταν κάποια στιγμή θα βγούμε και θα έχουν συσσωρευτεί προβλήματα από την αντίληψη ότι μία νόσος υπάρχει στην Ελλάδα, ο κορονοϊός, και δεν υπάρχει καμία άλλη αρρώστια, δεν υπάρχει τίποτε άλλο, 5.000 χειρουργία να έχουν αναβληθεί, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι θα μας προκύψουν με πραγματικά προβλήματα ή την ανάγκη προσφυγή σε τέτοια κέντρα όταν θα βγούμε με το καλό, και εύχομαι να είναι σύντομα αυτό, από την πανδημία. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, όταν πάει η υπόθεση της εργασίας ανθρώπων που ήδη την προσφέρουν, γιατί αν δεν τους εμπιστευόσαστε, δεν θα τους είχατε κρατήσει. Έτσι δεν είναι? Και από το μάτι. Δεν είναι κάποιος από αυτούς άχρηστος. Δεν είναι κάποιος από αυτούς ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να προσφέρει σε αυτές τις δομές. Αντιθέτως, είναι απαραίτητη. Και αρχίζουμε και μπαίνουμε στη διαδικασία να πρέπει διενστάσεων να διατηρήσουν το ψωμί τους. Διαφαίνεται από κάτω μια πολιτική η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και για το μέλλον και για τα όνειρα των ανθρώπων και για τη ζωή τους την ίδια. Και για την πολιτεία και για το ήθος και το ύφος μέρες που είναι σήμερα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανακυκλώνοντας την ανεργία. Το να φύγουν αυτοί οι 150 και να έρθουν κάποιοι άλλοι 150 σε θέσεις που δουλεύουν και προσφέρουν, είναι ένα είδος ανακύκλωσης της ανεργίας. Και έχουμε και δείγματα. Θα μου πείτε γιατί γίνεσαι καχύποπτη την ώρα που έρχομαι και σου λέω ότι θα τους δώσω το χρονικό περιθώριο να μην απολυθούν σε αυτή τη φάση μεσούσης της πανδημίας. Δεν πιστεύω ότι το κάνετε από την καλή σας την καρδιά. Δεν υπάρχουν χέρια αυτή τη στιγμή
να έρθουν να σας βοηθήσουν. Πιστέψτε με. Κυρία Υπουργέ, προχθές ήμουνα στο Μητέρα. Ειλικρινά σας το λέω. Σε αυτή τη δομή, και δεν θα ήθελα να πω λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Ειλικρινά σας το λέω. Την ώρα που έφτασα για μια μικρή περιοδία, ξέρετε, σε ύπαιθρο χώρο, με 10 ανθρώπους σκορπισμένους, έναν εδώ και έναν εκεί, τηρουμένων όλων των μέτρων, για να δω αυτό το θέμα πριν σας καταθέσω την ερώτηση, έλαχε να δω μία κοπέλα η οποία είχε πέσει από τα σκαλιά και είχε τσακιστεί. Και την ώρα που μπαίνω μέσα ούρλιαζε. Πιστέψτε με, χρειάστηκαν 3/4 της ώρας, δεν μπορούσε να της παρασχεθεί η παραμικρή βοήθεια. Απελπίστηκα, αλήθεια σας το λέω. Τι να σας πω, ότι χρειάστηκε να της δέσω το πόδι με 2 στυλό και 2 χάρακες, μέχρι να έρθει ασθενοφόρο. Δεν το λέω για κάτι ηρωικό, το λέω για κάτι πραγματικό. Το λαχείο ήταν ότι ήρθε ένα ασθενοφόρο και έφερε ένα παιδί, ένα παιδάκι μωρό, από επαρχία στο Μητέρα, και αφού πέρασαν μισή ώρα, 3/4, για όλη τη διαδικασία να αφήσει το παιδί, οι άνθρωποι εκτός διαδικασίας είχαν την καλοσύνη να την πάρει την κοπέλα, να την πάρει στο νοσοκομείο. Οι ανάγκες είναι πολλαπλασιασμένες από τα πράγματα. Και όσα μηχανήματα και να κατεβάσετε, όση τεχνολογία και να κατεβάσετε, όσα 5G και ηλεκτρονικοποίηση των πραγμάτων, την κρίσιμη την ώρα και ειδικά σε τέτοιες δομές, για τα παιδιά θέλει άνθρωπο, θέλει πόνο, θέλει επαγγελματισμό, θέλει να τον πονά στον άλλο, να θέλει χέρια. Και αυτά τα χέρια τείνουν να γίνουν τώρα σιγά σιγά μία opportunity, μία ευκαιρία μέσα στην πανδημία να γλιστρήσουμε σιγά σιγά σε ιδιωτικοποίηση δομών για το παιδί το μόνο, για το παιδί το εγκατελεμένο, για τον άνθρωπο που έχει παρεξημένες ανάγκες, για τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα, και να φτιάξουμε δομές πρόνοιας οι οποίες είναι προσοδοφόρες, εκμεταλλεύσιμες του πόνου του άλλου. Και δεν θα μας φτάνει κανένας Αντώνιο Μπαντέρας και καμία διαφήμιση με χαπάκια για να βγάλουν λεφτά αυτοί που έχουν μάθει να τα βγάζουν εκμεταλλευόμενοι τον πόνο του άλλου. Επομένως, δώστε μία μορφή οριστικής λύσης. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί να μονιμοποιηθούν. Και κάντε τους υπολογισμούς σας για το πόσοι χρειάζονται μετά από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι που θα περάσουν τη σκυτάλη και θα ξέρουν και την τελευταία τρύπα του ζουρνά και από πλευράς ανθρώπων και από πλευράς διαδικασιών για να παραδώσουν στον επόμενο τη σκυτάλη. Και είναι μια πείρα που δεν μπορείτε την υπεραξία της να την αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.